Με λένε Γιώργο Πετρόπουλο, είμαι αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Θεωρώ υποχρέωση κάθε ανθρώπου, κάθε ενεργού πολίτη να ασχολείται με τα κοινά. Αυτό, αν θέλετε, είναι και μια ιδιοσυστασία των ανθρώπων της αριστεράς, της ίδιας της αριστεράς. Είναι υποχρέωσή τους να παρεμβαίνουν, ειδικά σε δύσκολες συνθήκες όπως οι σημερινές, με την Ευρώπη να ξαναγυρίζει σε μια σκοτεινή περίοδο, με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή να αγκαλιάζεται από το σκοτάδι της ακροδεξιάς, μια Ευρώπη με κοινωνικές ανισότητες, με την ανάπτυξη της ακροδεξιάς και με πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα αναφορικά με την απομείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνολικά της κοινωνίας. Είναι υποχρέωση των ανθρώπων, είναι υποχρέωση των ενεργών πολιτών να μην μένουν σιωπηλοί σε όσα συμβαίνουν γύρω τους. Η ενασχόληση με τα κοινά είναι συστατικό στοιχείο της αριστεράς και κυρίως των ανθρώπων της. Προφανώς δεν μπορεί να μείνει κανένας απαθής σε όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Η ανάδυση της ακροδεξιάς, αποτέλεσμα των ακραίων ανισοτήτων αλλά και της πολύ μεγάλης λιτότητας, ακόμη της απομείωσης των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και κυρίως των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κάνει επιτακτική την ανάγκη της ενασχόλησης με τα κοινά, της προσπάθειας για μια διαφορετική Ευρώπη, η οποία θα δίνει σημασία στην κοινωνική συνοχή, μια διαφορετική Ευρώπη που θα προτάσει τα δικαιώματα των εργαζομένων, η οποία θα δίνει βάρος στα κοινωνικά, εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι προφανές για έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τις μορφές συλλογικής οργάνωσης της μισθωτής εργασίας, τα συνδικάτα δηλαδή, να αποτελεί προτεραιότητα και πρόταγμα η ανάδειξη ακριβώς των εργασιακών ζητημάτων. Μια διαφορετική Ευρώπη η οποία θα προτάσει τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, μια διαφορετική Ευρώπη προς όφελος των πολιτών της.